αξιοποίησης απέναντι στην οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι το τρακτέρ και στους δρόμους. Και άλλες μορφές κινητοποίησης, αλλά η πιο δυναμική, η πιο ανώτατη, να το πω έτσι, η πιο σοβαρή μορφή ήταν η μορφή των μπλόκων και των κινητοποίησεων. Και εκεί θα πρέπει να προσανατολιστούμε, έτσι βγαίνει και από την κουβέντα και από όσους μίλησαν και μίλησαν διάφοροι συνάδελφοι που εκπροσωπούν και αγροτικούς συλλόγους, εκπροσωπούν και ομοσπονδίες και συνεταιρισμούς, μίλησαν και συνάδελφοι από συνεταιρισμούς. Όλοι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, ότι μόνο με τους αγώνες και με τέτοιες μορφές κινητοποίησης μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Και αυτό θα πρέπει να κάνουμε το επόμενο διάστημα, ξεκινώντας από αύριο, πηγαίνοντας σε χωριά και μιλώντας με τον κόσμο, να πιστούν ότι έχουν δύναμη. Ότι έχουμε δύναμη και αυτή η δύναμη είναι όλοι μαζί, συλλογικά και αποφασιστικά να βγούμε στο τρίτο δεκαήμερο του Γενάρη με τα τρακτέρ μας στον δρόμο, διεκδικώντας το αυτονόητο. Ότι οι άνθρωποι που παράγουν στον πρωτογενή τομέα πρέπει και να μπορούν να ζήσουν. Ότι η παραγωγή τους δεν μπορεί να πάει χαμένη χρόνο με το χρόνο ή να μας τεντρώνει το κόστος παραγωγής ή οι χαμηλές τιμές από τους εμπόρους. Ότι είμαστε κι εμείς άνθρωποι οι οποίοι, αφού παράγουμε τον πλούτο, αυτό το πλούτο που παράγουμε, πρέπει και να τον γευόμαστε. Αυτό πρέπει να είναι στο μυαλό μας. Δεν ζητάμε ούτε λιμουσίνη από κανέναν ούτε τίποτα. Απαιτούμε να πληρώνεται ο μόχθος και ο κόπος μας. Και έχουμε αυτό το δικαίωμα να το απαιτήσουμε και αυτό θα κάνουμε. Πρέπει να προσανατολιστούμε συνεπώς μέσα από τους αγροτικούς μας συλλόγους, μέσα από αυτό που λέμε οργανωμένο αγροτικό κίνημα, αλλά και στους συναδέλφους που δεν ανήκουν στους αγροτικούς συλλόγους ακόμα ή που δεν υπάρχουν αγροτικοί σύλλογοι σε κάποιες περιοχές. Όλοι οι συνάδελφοι είναι απαραίτητοι, όλοι είναι σημαντικοί. Η κάθε περιοχή μπορεί να βάλει το δικό της λιθαράκι και να έχουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα προς όφελός μας. Με αυτή την πίστη και την πεποίθηση πρέπει να βγούμε σήμερα από εδώ, από την Νίκαια. Αυτό πρέπει να ανακοινώσουμε και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε πράξη το επόμενο διάστημα.